Η σημερινή συνέντευξη τύπου γίνεται με αφορμή την Πανελλαδική Μέρα Κινητοποίησης για το ζήτημα των μονιμοποιήσεων των συμβασιούχων στο δημόσιο, δηλαδή στους τομείς υγείας, παιδείας και των ΟΤΑ. Στο πλαίσιο αυτό, στις 31 έγινε πανελλαδική σύσκεψη σωματείων στην Αθήνα με τη συμμετοχή 102 σωματείων του Δημοσίου και 5 ομοσπονδιών για το ζήτημα ακριβώς της μονιμοποίησης των συμβασιούχων στο δημόσιο. Σήμερα στην Αθήνα πραγματοποιείται συλλαλητήριο με στόχο την προώθηση αυτής της πρότασης και πιο συγκεκριμένα έχουν τα σωματεία αυτά, δηλαδή τα 102 σωματεία του Δημοσίου και οι 5 ομοσπονδίες, έχουν καταθέσει πρόταση σε όλα τα κόμματα της Βουλής πλην της ναζιστικής φασιστικής οργάνωσης Χρυσής Αυγής, προκειμένου στο πλαίσιο της αναθεώρησης του συντάγματος που είναι υποσυζήτηση αυτές τις ημέρες να καταργηθεί η διάταξη του άρθρου 103 που επί της ουσίας απαγορεύει την μονιμοποίηση των συμβασιούχων, διότι αυτό είναι το τελευταίο φύλλο σικής που έχει μείνει και στην παρούσα κυβέρνηση αλλά και σε όλες τις προηγούμενες, προκειμένου να μην προβούν σε άμεση στελέχωση όλων των υπηρεσιών του Δημοσίου με μόνιμο προσωπικό. Να πω χαρακτηριστικά ότι το πρόβλημα αυτό για τη Ζάκυνθο είναι οξύτατο στον τομέα της εκπαίδευσης. Για την ακρίβεια, αυτή τη στιγμή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση μέσα στις τάξεις δουλεύουν 320 περίπου εκπαιδευτικοί, εκ των οποίων οι 82, μιλάμε σε ποσοστό 25% δηλαδή και άνω, είναι αναπληρωτές, συμβασιούχοι. Οι άνθρωποι αυτοί προσλαμβάνονται Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, Νοέμβρη, Δεκέμβρη, ακόμα και Φλεβάρι. Πρόσφατα είχαμε προσλήψεις αναπληρωτών και απολύονται τον Ιούνιο. Η κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσμα κάθε Σεπτέμβρη σχεδόν κανένα σχολείο του νησιού να μην έχει πληρότητα σε προσωπικό, πάρα πολλά να είναι υποστελεχωμένα και ακριβώς γι' αυτό το λόγο θεωρούμε ότι πρέπει άμεσα εδώ και τώρα η κυβέρνηση όλους αυτούς τους ανθρώπους που εδώ και 5, 10, 15 ακόμα και 17 χρόνια ταλαιπωρεί με το απαράδεκτο καθεστώς του δίθεν αναπληρωτή, γιατί στην πραγματικότητα αναπληρώνουν τον εαυτό τους κάθε χρόνο, να προχωρήσει σε άμεση μονιμοποίησή τους χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Ξαναλέω, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι χρόνια τώρα καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Δεν πρόκειται αυτές οι ανάγκες να εξαφανιστούν το Σεπτέμβριο στον τομέα της εκπαίδευσης και ακριβώς γι' αυτό το λόγο θεωρούμε ότι θα πρέπει να διοριστούν, να μονιμοποιηθούν ακριβώς ώστε το κάθε παιδί σε όλο το νησί, από το πιο κεντρικό μέχρι το πιο απομακρυσμένο σχολείο, να έχει τα ίδια δικαιώματα, να έχει εκπαιδευτικό από την 1η Σεπτέμβρη, να μπαίνει να κάνει κανονικά μάθημα. Αυτά από μένα. Θα συνεχίσει ο Ανδρέας Καργόπουλος, μέλος του ΔΣ και αναπληρωτής. Θέλω να πω κάποια πράγματα σε σχέση με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένας συνάδελφος αναπληρωτής που έρχεται στο νησί. Όπως ξέρετε, κάθε χρόνο 30 Ιουνίου απολυόμαστε, κάνουμε τα χαρτιά μας και 2 μέρες πριν την ημερομηνία παρουσίασης πρέπει να ανακοινώνεται στο έντυπο ότι πρέπει να παρουσιαστούμε. Δηλαδή, για παράδειγμα, εξωγούς έρχεται 7 Οκτώβρη, μέχρι τις 9 παρουσιαστείτε στη Ζάκυνθο. Αυτό εκ των πραγμάτων καταλαβαίνει ότι δημιουργεί τεράστιες δυσκολίες, ειδικά για τους ανθρώπους που έχουν οικογένειες. Η αμοιβή μας είναι από 860 ευρώ ξεκινάει και τους καλοκαιρινούς μήνες είναι Ταμείο Ανεργίας. Πολλοί συνάδελφοι δεν συμπληρώνουν τα ένσημα για να πάρουν Ταμείο Ανεργίας ή για να έχουν στοιχειώδη κάλυψη. Η άδεια ασθένειας είναι 15 μέρες. Έχουμε περιπτώσεις συναδέλφων με βαριά νοσήματα, ακόμα και καρκίνο, οι οποίοι αναγκάζονται να οδηγηθούν στην τάξη να κάνουν μάθημα ενώ κάνουν χημειοθεραπεία, γιατί καλύπτονται μόνο 15 μέρες και με νέα διάταξη του Υπουργείου είπε για άλλες 15 μόνο σε περίπτωση βαριών νοσημάτων. Και είναι πρακτικά αδύνατο ένα νέο ζευγάρι συναδέλφων αναπληρωτών να κάνει οικογένεια. Η αναπληρώτρια δικαιούται 8 εβδομάδες πριν άδεια, πριν τη γέννα, και 9 εβδομάδες άδεια αλοχίας. Τώρα και μετά από 10 χρόνια κινητοποιήσεων, τώρα περνάει η τροπολογία του Υπουργείου που δίνει 3 μήνες και 15 μέρες άδεια ανατροφής τέκνου. Δηλαδή, πρακτικά μια αναπληρώτρια θα μπορεί να έχει 5 με 6 μήνες άδεια μετά τη γέννα. Δεν λύνει το πρόβλημα αυτό. Εμείς ήταν για εξίσωση των δικαιωμάτων, αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι, λέω, και μετά από 10 χρόνια κινητοποιήσεων. Βέβαια, θα μου πείτε και μετά από 6 μήνες τι παιδικοί σταθμοί υπάρχουν όταν ένα ζευγάρι αναγκάζεται μια γυναίκα μόνη της να πάει στην Κρήτη, οπουδήποτε, στη Ζάκυνθο, εδώ καλή ώρα, για να μπορέσει να κάνει οικογένεια. Καταλαβαίνετε ότι είναι πρακτικά πολύ δύσκολο. Αυτή η κατάσταση είναι πιο έντονη στις τουριστικές περιοχές, γιατί υπάρχει τεράστιο πρόβλημα το ζήτημα της κατοικίας, των μετακινήσεων. Ξέρετε ότι πάρα πολλοί συνάδελφοι από τις αρχές Μάη και μετά οδηγούνται στο να φύγουν από το σπίτι, γιατί πριν με αυτό το πρόγραμμα Airbnb, πώς λέγεται, των μισθώσεων, ξέρω εγώ, των καλοκαιρινών σεζόν, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Το πρόβλημα αυτό θα οξυνθεί και με το νέο νομοσχέδιο που κατέθεσε η κυβέρνηση.
που στην ουσία απαξιώνει την προϋπηρεσία των συναδέλφων, δεν δίνει κάποιο κίνητρο στην προϋπηρεσία, ίσα-ίσα το μειώνει το κίνητρο που υπήρχε, και δεύτερον οδηγεί πάρα πολλούς συναδέλφους στην απόλυση. Περίπου οι μισοί συνάδελφοι με το νέο νομοσχέδιο της κυβέρνησης που δουλεύουν αυτή τη στιγμή θα απολυθούν. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα πολλοί συνάδελφοι να μην παρουσιάζονται να λάβουν υπηρεσία. 12 παραιτήσεις είχαμε φέτος αναπληρωτών στο νησί και μείνανε πολλά σχολεία χωρίς συναδέλφους για μεγάλο διάστημα. Μαθηματικό στο Βανάτο πήγε το Δεκέμβρη, μετά από δύο αλλεπάλληλες παραιτήσεις μαθηματικών, ενώ στη Βολήμα το σχολείο ήταν γυμνό στην αρχή της χρονιάς άδειο. Με το που ξαναχαρακτηρίστηκε δυσπρόσιτο πήγαν κάποιοι συνάδελφοι και τώρα με το νέο νομοσχέδιο τα μόρια των δυσπρόσιτων πάλι δεν μετράνε. Άρα καταλαβαίνετε τι πρόκειται να γίνει. Να πω κιόλας το χαρακτηριστικό είναι ότι πριν το 2009 που οι αμοιβές των συναδέλφων ήταν μεγαλύτερες, ένα αυτό, και δεύτερον υπήρχε η προοπτική του διορισμού με 30-24 μήνες ανάλογα αν είσαι ένας επιτυχόντος του ΑΣΕΠ ή όχι διοριζόσουνα, οι παραιτήσεις αναπληρωτών ήταν απειροελάχιστες σε όλη την Ελλάδα. Τώρα με τους μισθούς που υπάρχουν, τις δυσκολίες αλλά και την απαξίωση προϋπηρεσίας και τη μη προοπτική διορισμού, οι παραιτήσεις είναι πολλές. Καταλαβαίνετε ότι από του χρόνου φαινόμενα όπως το νοσοκομείο που συμμετέχει και το σωματείο μας στην κινητοποίηση μεθαύριο, να το πούμε γι' αυτό, 12.30 ώρα, και καλούμε και όλους τους συναδέλφους να μετέχουν. Λοιπόν, να μετάσχουν στην κινητοποίηση. Του χρόνου η εικόνα αυτή θα βρίσκεται και στα σχολεία της Ζακύνθου. Πολλά σχολεία δεν θα έχουν συναδέλφους, θα υπάρχουν αλλεπάλληλες παραιτήσεις, με αποτέλεσμα επαρχιακά σχολεία να κινδυνεύουν να κλείσουν, αλλά και σχολεία ενώ στην περιφέρεια του νησιού, αλλά και σχολεία μέσα στην πόλη θα έχουν αντικειμενικά πρόβλημα. Εμείς απαιτούμε άμεση μονιμοποίηση όλων των συναδέλφων οι οποίοι δουλεύουν τα τελευταία χρόνια στην εκπαίδευση. Είναι αυτό που είπε και ο πρόεδρος της ΕΛΜΕΣ πριν, το καθεστώς της αναπλήρωσης δεν είναι για να πληρώνουμε τις συνταξιοδοτήσεις. Το καθεστώς της αναπλήρωσης είναι για να πληρώνεις έκτακτες ανάγκες που προκύπτουν από άδεια ασθενείας, άδεια λοχίας. Αυτή την ανομαλία που το ίδιο το κράτος δημιούργησε εδώ και 10 χρόνια, να υπάρχουν δηλαδή 22.500 συνταξιοδοτήσεις δευτεροβάθμια εκπαίδευση και μηδέν διορισμοί, και αυτά τα κερά να καλύπτουν αναπληρωτές, το ίδιο το κράτος οφείλει να το λύσει με τη μονιμοποίηση αυτών των συναδέλφων. Και βέβαια, μέχρι να γίνει η μονιμοποίηση, διεκδικούμε τα ίδια δικαιώματα με τους μόνιμους. Στις άδειες, στην τοποθέτηση. Έχουμε και άλλες διεκδικήσεις, όπως έχει να κάνει με την κάλυψη των υγειονομικών, όλοι οι συνάδελφοι να έχουν ταμείο ανεργίας. Δεν πρόκειται να παραιτηθούμε γι' αυτό. Το κάθε κόμμα θα κριθεί στη Βουλή μπροστά στην κατάθεση που θα κάνουν τα σωματεία για τη μονιμοποίηση του συμβασμού, με το τι θέση θα πάρει και ποιος τελικά θα κριθεί είναι με τα δικαιώματα των συναδέλφων αλλά και των μαθητών και των λαϊκών οικογενειών και ποιος δεν είναι. Αυτά. Ναι. Απλά να σταθείτε λιγάκι στο γεγονός ότι σήμερα υπάρχει πανελλαδική κινητοποίηση. Στον πλαίσιο αυτό είναι και η συνάντηση τύπου εδώ στα τοπικά ΜΜΕ από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕΣ. Έχει να κάνει με όλα όσα λέτε αυτή η κινητοποίηση. Θα υπάρξει και συνέχεια. Δεν σκοπεύουμε να αφήσουμε το θέμα να πέσει κάτω. Ξαναλέω ότι μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν κυριολεκτικά χαραμίσει τη ζωή τους, τα καλύτερα χρόνια τους, 5, 10, ακόμα και 15 χρόνια, έχουν γυρίσει ολόκληρη την Ελλάδα, έχουν διαλύσει την προσωπική τους ζωή και τις οικογένειές τους και ξαφνικά έρχεται το Υπουργείο ένα ωραίο πρωί και τους πετάει σαστημένες λεμονόκουπες. Κυριολεκτούμε όταν λέμε σαστημένες λεμονόκουπες. Αυτό μπορείτε να σταθείτε λιγάκι με συγχωρείτε που σας διακόπτω, η κυβέρνηση μιλάει για προσλήψεις, εσείς για αποδείξεις. Η κυβέρνηση όπως συνηθίζεται το τελευταίο χρονικό διάστημα, ψεύδονται ασυστόλως. Για να είμαστε συγκεκριμένοι. Αυτή τη στιγμή, ξαναλέω, στη διαδικασία του αναπληρωτή, εισαγωγικά, γιατί είπαμε κανονικά αναπληρωτή είναι κάποιος ο οποίος αναπληρώνει έκτακτες ανάγκες και όχι πάγιες, είναι άνθρωποι οι οποίοι ταλαιπωρούνται 5, 10, 15 χρόνια. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί με το τελευταίο νόμο που πέρασε το Υπουργείο Παιδείας, η κυβέρνηση, ουσιαστικά η προϋπηρεσία τους εξαφανίζεται. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πρακτικά ότι ένας εκπαιδευτικός ο οποίος προσλαμβάνεται σε οποιοδήποτε σχολείο παίρνει ένα συγκεκριμένο αριθμό μορίων. Για παράδειγμα μέχρι 8 ή 9 μόρια. Αυτή τη στιγμή με βάση τον νόμο που έχει ψηφιστεί τον συμφέρει πολύ περισσότερο να κάτσει στο σπίτι του, να κάνει οτιδήποτε όλο, να πάρει ένα δεύτερο πτυχίο ξένης γλώσσας, το οποίο καταλαβαίνετε το παίρνει εύκολα, ή μια πιστοποίηση στους υπολογιστές, και αυτομάτως θα έχει τον ίδιο αριθμό μορίων, σαν να ήταν μακριά από το σπίτι του σε ένα οποιοδήποτε σχολείο. Ρωτάω λοιπόν με πολύ απλό τρόπο, ρητορικό το ερώτημα. Για ποιο λόγο ένας πατρινός, δεν θα πάω σε κάποιον που μένει πιο μακριά, ένας πατρινός να έρθει στη Ζάκυνθο, να ξεσπιτωθεί, να αφήσει πίσω την οικογένειά του. Για να πάρει 8 μέρες, που μπορεί να καθίσει στην Πάτρα, να δώσει ένα δεύτερο πτυχίο, να πάρει μια πιστοποίηση υπολογιστών και να έχει τον ίδιο ακριβώς αριθμό μορίων. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτός ο άνθρωπος να έρθει εδώ πέρα.
Θα προτιμήσει να κάτσει στο σπίτι του, να μην έχει έξοδα ενοικίου, να μην έχει έξοδα μετάβασης πηγενέλα, γιατί μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι πλέον έχουν πάρα πολλοί από αυτούς έχουν και οικογένεια και φεύγουν κάθε Σαββατοκυριακό. Βάλετε και τι έξοδα είναι αυτά. Για ποιο λόγο να έρθει ένας άνθρωπος εδώ πέρα τη στιγμή που δεν υπάρχει και στον ορίζοντα η μονιμοποίηση? Να πω κάτι. Είναι 30.000 συνάδελφοι που δουλεύουν αυτή τη στιγμή στην εκπαίδευση. Το Υπουργείο μίλησε και προεκλογικά. Ναι. Μίλησε και προεκλογικά για 15.000 διορισμούς. Που ξέρετε, προεκλογική δέσμευση. Δηλαδή στην Ελλάδα ζούμε, όλοι ξέρετε πώς είναι. Αυτό πρακτικά σημαίνει, ακόμα και τη δέσμευση αυτή σε βάθος τριετίας που λέει το Υπουργείο να υλοποιήσει, ότι 15.000 συνάδελφοι είτε θα απολυθούν, είτε θα συνεχίσουν να ζουν αυτό το καθεστώς ομοιρίας. Γι' αυτό λοιπόν μιλάμε για απολύσεις. Το δεύτερο είναι αυτό που είπε ο πρόεδρος της ΕΛΜΕΣ πριν. Μέχρι τώρα έβγαινε ένας κατάλογος με βάση τους μήνες προϋπηρεσίας και κάποια φαινόμενη προϋπηρεσία που είχαν επιτυχόντες στο ΑΣΕΜ. Υπήρχαν κάποιες πολύ μικρές κατηγορίες, πολύτεκνοι, ειδικές ανάγκες, αλλά αυτοί ήταν πρακτικά πολύ λίγοι συνάδελφοι. Τώρα, δίπλα σε αυτό τον πυλώνα, βάζει εξίσου ένα δεύτερο πυλώνα, ο οποίος τον ονομάζει επιστημονικά κριτήρια. Άρα, η προϋπηρεσία όλων των συναδέλφων διαιρείται δια του δύο πρακτικά. Κόβεται στη μέση. Και γιατί το κάνει αυτό? Θα πω. Και δεύτερον, επειδή ακριβώς κόβει τα διπλά μόρια των δυσπρόσιτων, όσοι ήταν σε δυσπρόσιτα σχολεία, προϋπηρεσία κόβεται δια του 4. Θα σας πω ένα παράδειγμα, γιατί τον ξέρω τον συνάδελφο. Ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ Λίμνου είναι στους επιτυχώντες του ΑΣΕΠ βιολόγος και δουλεύει 10 χρόνια στη Λίμνο. Έχει 160 μόρια. Τώρα πέφτει στα 80, του κόβει τα διπλά μόρια και βάζοντας ένα πυλώνα δεύτερο από δίπλα, κόβει ακόμα στη μέση στα 40 πρακτικά. Δηλαδή ένας. Πώς το πω, που τελειώνει τώρα το πανεπιστήμιο και κάνει ένα άσχετο μεταπτυχιακό διδακτορικό στη χημεία τροφίμων, λέω εγώ, και έχει προφήσεις, έχει 80 μόρια. Όσο μάζεψε άλλους 10 χρόνια που δούλευε στη Λίμνο. Να το πω απλά. Είναι άδικο δηλαδή. Ναι. Πέρα από ότι είναι άδικο και τα επιστημονικά κριτήρια που βάζει είναι και άσχετα σε σχέση με την εκπαίδευση. Δηλαδή όλα τα μεταπτυχιακά 20 μόρια. Ανεξάρτητα αν είναι μονοαιτές, αν είναι εξ αποστάσεως, αν είναι στα τρόφιμα στη διδακτική της χημείας, λέω για την ειδικότητά μου. Ή ξέρω εγώ, βάζει το ECDL ή κάποια σεμινάρια υπολογιστών. Ή ξέρω εγώ το δεύτερο πτυχίο. Εγώ μπορώ να έχω πάρει πτυχίο, ξέρω εγώ, μαθηματικό και να έχω δεύτερο πτυχίο στην τεχνολογία τροφίμων που λέγαμε πριν. Τι σχέση έχει αυτό? Τι σχέση έχει αυτό? Γιατί με κάνει ένα καλύτερο καθηγητή? Και γιατί αυτό, ξέρω εγώ, μετράει 20 μόρια, ενώ 20 μόρια έχει μαζέψει ένα που δουλεύει 2,5-3 χρόνια σε ένα σχολείο? Και κοιτάξτε, οι αναπληρωτές τώρα, για να τα λέμε κιόλα, είμαστε και δοκιμασμένοι. Γιατί ξέρετε, εμείς μπαλώνουμε τρύπες. Εγώ τώρα πάω σε 3 σχολεία, πέσουμε σε 4. Έχουμε περάσει από ΕΠΑΛ, από γενικά, από νυχτερινά, από επαρχιακά γυμνάσια, από γυμνάσια των πόλεων. Όλη αυτή η συσσωρευμένη πείρα δηλαδή που υπάρχει δεν είναι επιστημονικό κριτήριο? Και είναι επιστημονικό κριτήριο το να έχω κάνει εγώ να είμαι κλεισμένο σε ένα εργαστήριο 3 χρόνια και να κάνω ένα διδακτορικό στην οργανική σύνθεση? Δηλαδή. Ναι, αυτό λέω. Αν κάνω εγώ ένα διδακτορικό στην οργανική σύνθεση, έχω 40 μόρια. 40 μόρια ένα αναπληρωτή με 8 μήνες συμβάσεις, βάλτε τα κάτω, μαζεύει 6 χρόνια περίπου, 5 με 6 χρόνια. Με 8 μήνες συμβάσεις. Πάντως η αδειοληστία υπάρχει πολλά χρόνια. Αυτό λέω. Οφείλει όμως το κράτος, με συγχωρείτε για την παρέμβαση, τα προβλήματα που το ίδιο δημιούργησε, τις τρύπες που το ίδιο συνειδητάφησε κενές, τις τρύπες που έστελνε ανοιχτά λέγοντας στον κόσμο ότι πηγαίνετε καλύψτε τις τρύπες και σε βάθος χρόνου θα διοριστείτε, το ίδιο το κράτος οφείλει με αυτούς ακριβώς τους ανθρώπους να το καλύψει. Από εκεί και πέρα μπορούμε να συζητήσουμε οτιδήποτε άλλο. Όμως, ομοιρία ανθρώπων που είναι 15 χρόνια σε αυτή την κατάσταση και τώρα τους πετάει σαν στιμένες λεμονόκουπες, δεν μπορεί το σωματείο να τις δεχτεί. Θέλω να ρωτήσω για το θέμα της στέγης, γιατί είναι πολύ σοβαρό. Καλώς κάνατε και είπατε για στιμένες λεμονόκουπες, αυτό βέβαια αφορά τους εργαζόμενους σήμερα την περίοδο των μνημονίων και όχι μόνο εσάς. Λοιπόν, πάμε στο θέμα της στέγης, διότι ξέρετε είναι ξεστελιστικό οι καθηγητές και οι δάσκαλοι των παιδιών μας να περνάνε αυτό το γολοθά. Και θέλω να ρωτήσω αν υπάρχει κάποια πρόταση, γιατί αφορά όλες τις τουριστικές περιοχές, ξέρετε αυτό το πρόβλημα. Δεν είναι μόνο η Ζάκυνθος. Γνωρίζουμε ότι οι συνάδελφοί σας σε όλο το τουριστική κλίμακα, Ιόνιο, Αιγαίο και παντού, δεν μπορούν να πάρουν ένα κεραμίδι κάτω από το κεφάλι τους. Και επειδή είμαστε σε κατάσταση αγοράς και ζήτησης, όπως ξέρετε, ελεύθερης οικονομίας, αν υπάρχει κάτι σαν πρόταση, ώστε ούτε εσείς να γίνεστε ζητιάνοι, ούτε οι ξενοδόχοι, ας πούμε, ευεργέτες. Το πρόβλημα ακριβώς αυτό είναι που είπατε στην αρχή, στο τέλος της ερώτησής σας, ότι ζούμε σε ένα καθεστώς αγοράς και ζήτησης. Ο πυρήνας του προβλήματος δηλαδή βασικά είναι αυτός. Το καλό που έχει δεν το έχει για όλους και το κακό το έχει συνήθως για τους υπόλοιπους. Δεν θα φέρω το παράδειγμα του νερού στη Ζάκυνθο, όπου είμαστε ένας από τους νομούς με τη μεγαλύτερη υδατόπτωση και την ίδια στιγμή έχουμε ντεπόζιτα. Είναι ζητήματα πολλά. Στο θέμα λοιπόν της στέγης, εμείς ως ΕΛΜΕ Ζακύνθου,
διεκδικούμε για τους συναδέλφους οι οποίοι έρχονται από άλλα μέρη, γιατί δεν είναι μόνο μόνιμοι, μόνο αναπληρωτές, είναι και πάρα πολύ μόνιμοι, οι οποίοι ακριβώς είτε έφτιαξαν εδώ τη ζωή τους, ή δεν μπορούν να πάρουν μετάθεση για τους τόπους τους. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί διεκδικούμε, αν όχι για τους σύνολο, τουλάχιστον για έναν μεγάλο αριθμό αυτών των ανθρώπων, να υπάρχει κεντρικά από το κράτος, αλλά και τοπικά από τους δημούς και την περιφέρεια, να υπάρχουν προγράμματα στέγασης, είτε μέσω επιδότησης, είτε μέσω επιδότησης ενοικίου, είτε σε περίπτωση που υπάρχουν κατά τόπους υποδομές, ανακαίνισή τους και διάθεσή τους σε αυτόν τον κόσμο. Γιατί ξαναλέω, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν υποστεί 30% μείωση των μισθών τους, μόνο ονομαστική μείωση μιλάμε για 30%, και ταυτόχρονα, ακριβώς επειδή είναι και μια ηλικία, οι περισσότεροι από αυτούς έχουν και άλλες υποχρεώσεις. Δίνουν ένα. Ζητάμε επί της ουσίας να δοθεί είτε με τη μορφή της επιδότησης ενοικίου, είτε με τη μορφή της κατασκευής ή ανακαίνησης κτηρίων, για παράδειγμα ξενία που υπάρχουν σε διάφορες περιοχές, μια και αναφερθήκατε στις τουριστικές. Ακριβώς. Ζητάμε για αυτούς τους ανθρώπους να υπάρχει αυτή η μέρημνα. Έρχονται συνάδελφοι το Σεπτέμβρη και δεν μπορούν να βρουν σπίτι μέχρι το τέλος Οκτώβρη. Κυριολεκτικά είχαμε πέρσι συναδέλφισσα με τρία παιδιά, η οποία για τρία βράδια διανυκτέρευσε στο αμάξι της. Διανυκτέρευσε στο αυτοκίνητό της με τρία παιδιά και την οικοσκευή της. Γιατί καταλαβαίνετε, έρχονται οι άνθρωποι όσο δυνατόν περισσότεροι, με όσο δυνατόν περισσότερα πράγματα. Και τον Απρίλιο τους δεν εφεύγεται. Είναι μια κατάσταση η οποία πραγματικά, βεβαίως υπάρχει πρόταση, και για να μην κοροϊδευόμαστε, είμαστε και σε ένα νησί που γίνεται πάρτι εκατομμυρίων κάθε χρόνο. Εμείς διεκδικούμε από αυτά τα εκατομμύρια τα οποία κόβουν βόλτες μπροστά από τη μύτη μας, και βλέπουμε και σε εφημερίδες και στα μέσα ενημέρωσης τα τοπικά, έκρηξη αφίξεων, έκρηξη κερδών, έκρηξη από εδώ, έκρηξη από εκεί. Ένα κομμάτι αυτής της έκρηξης κερδών να διατεθεί για κοινωνικές ανάγκες. Εκτός βέβαια αν προσπαθούν να μας πείσουν ότι τα κέρδη από τον τουρισμό είναι για όλους. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν είναι για όλους. Ένα μεγάλο κομμάτι εδώ πέρα πραγματικά στενάζει. Υπάρχει εμπειρία καταρχήν. Υπάρχουν περιοχές που όντως οι εκπαιδευτικοί μένουν σε δημόσια κτίρια. Ναι. Για παράδειγμα, έχουν και στις Πέζες και στην Ήδρα, σε παλιά γεροκομεία. Στην Κεφαλονιά υπήρχε, αλλά δυστυχώς με τους σεισμούς είναι πρόβλημα. Στην Αγία Θέκλη, πάνω από το σχολείο, υπήρχαν διαμερίσματα για τους καθηγητές. Ναι. Αλλά αυτό έχει να κάνει, πώς να πούμε, αυτό είναι ακόμα καλύτερο από το να πάει σε επιδότηση ενοικίου. Γιατί και με την επιδότηση ενοικίου τώρα. Να πω και μια καφρίλα που είχε γίνει στη Σαντορίνη, που είχε πρόβλημα ένα μήνα στις παραλίες εκπαιδευτικοί. Και οι γιατροί δεν είχαν σπίτι. Επειδή οι γιατροί είναι και λιγότεροι, γιατί τους λέγανε 1.000 ευρώ νίκη να πληρώσουν. Βγάζει το Υπουργείο Υγείας 400 ευρώ επιδότηση νοικίου για τους γιατρούς. Και αρχίσαν να εμφανίζονται στη Σαντορίνη, πώς το λένε, αγγελίες. Ζητείτε γιατρός για να νοικιάσει το σπίτι. Και του λέγανε 400 δίνουν το Υπουργείο, αλλά 500 εσύ δώσε 900 ευρώ νίκη. Καταλαβαίνετε τώρα τι λέω. Είναι και θέμα τέλος πάντων υποδομών. Θα μπορούσαν να φτιάχνουν εστίες. Ναι, αυτό λέω. Να μένουν συνάδελφοι. Και να πω και κάτι τώρα. Είναι πραγματικά, το έβαλε ο πρόεδρος Ελμές, είναι πραγματικά ειρωνικό σε ένα νησί που φτιάχνονται χιλιάδες δωμάτια κάθε χρόνο. Η μισή γυψοσανίδα της Ελλάδας έχει στη Ζάκυνθο. Να υπάρχει τόσο μεγάλη δυσκολία να βρεθούν κάποια δωμάτια για να μείνουν αυτοί οι συνάδελφοι, οι οποίοι μαθαίνουν γράμματα στα παιδιά των ίδιων. Των ξενοδόχων, λέω και πάλι, των επιφανών τέλος πάντων μελών εδώ όλων, αυτοί οι οποίοι πάνε στο νοσοκομείο για να γιατρέψουν τα παιδιά αυτών. Εντάξει, οι λιμενικοί, να μην πούμε μόνο για τον κλάδο το δικό μας, οι αστυνομικοί, γιατί δεν είμαστε μόνο εμείς. Λοιπόν, χιλιάδες δωμάτια για τους τουρίστες, δεν μπορούμε να βρούμε κάποια δωμάτια να μείνουν τέλος πάντων. Οι άνθρωποι που παρέχουν υπηρεσίες στο νησί εδώ πέρα, δεν καθόμαστε. Αυτό για την εστία που είπατε είναι πολύ καλό, γιατί παλιότερα το παλέγαμε και σε σχέση με την τριτοβάθμια εκπαίδευση για τα παιδιά που έχουν, τους φοιτητές που είχαν θέματα. Το παλέγαμε λοιπόν τώρα 10 χρόνια, δεν έχει γίνει κάτι, μπορούμε να το συνεχίσουμε νομίζω. Εδώ, συνάδελφο, μου θέλει να ρωτήσει. Όχι, όχι. Συμπληρωματικά σε αυτά που έθεσε η συνάδελφος Αγγελική Ξενόφου, στέγαση, σύντηση, μετακίνηση. Το έχετε παλέψει το θέμα. Δεν ξέρω αν ισχύουν στην παρούσα φάση εκτός σε εισιτήρια το κτέλ και στα τοπικά δρομολόγια. Γιατί γίνεται, γιατί το έχετε βάλει σαν τρίτυπο. Αν και υπάρχουν κάποιοι που λένε, γιατί αυτή η ευνοϊκή μεταχείριση για τους εκπαιδευτικούς, έστω και για τους αναπληρωτές, να ισχύει για όλους τους φοιτητικούς στο δημόσιο τομέα και όχι μόνο. Να πω αυτό γιατί μας καίει. Τη σύντηση την είχαμε κερδίσει πριν 4 χρόνια. Ναι. Τρώγαμε στο ΤΕΙ με ένα μικρό αντίτιμο, η οποία κόπηκε. Στη σύντηση στο κοινωνικό μαγειρίο εκεί πέρα του Δήμου δεν μπορούν να μας εξυπηρετήσουν, γιατί είναι μόνο τρεις νομίζω οι άνθρωποι που μαγειρεύουν εκεί και δεν θέλουν να τους επιβαρύνουμε κι άλλο. Σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα τρώγανε στις λέσεις αξιωματικών αναπληρωτές, εδώ όχι. Δεύτερον, καράβια. Ενώ έχουμε κάνει τόσες κινητοποιήσεις, δεν μας δίνουν τίποτα. Τίποτα. Το ανακοίνωσε το Υπουργείο. Συγγνώμη που σας διακόπτω, με επίσημο δελτίο. Ναι, θα σας πω. Το μόνο που πήραμε ήταν για τα Χριστούγεννα και το Πάσχα, μόνο τότε.
οι αναπληρωτές μόνο για το εισιτήριο για να φύγουμε τα Χριστούγεννα και μόνο για να γυρίσουμε για τις διακοπές. Όπου και πάλι δεν τα 50% έκπτωση. Έχουμε το μεταφορικό ισοδύναμο όπως έχουν όλοι οι νησιώτες εδώ πέρα, το οποίο δεν πιάνει το αυτοκίνητο, αλλά υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι μετακινούνται. Όχι, έστειλε το Υπουργείο για τους εκπαιδευτικούς, για τους γιατρούς, τέλος πάντων. Έστειλε το τμήμα διαχείρισης προσωπικού, ναι, και έστειλε τα ονόματα μας. Το πρόβλημα όμως ποιο είναι? Εδώ πέρα δεν είναι μία φορά. Εδώ οι συνάδελφοι περισσότερο έχουν οικογένειες στην Πελοπόννησο, στην Αθήνα, μετακινούνται κάθε Σαββατοκύριακο. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Δηλαδή να καταναλώνει τις επαναλαμβανόμενες υπηρεσίες και να μην διεκδίδουν μια έκπτωση. Δηλαδή, άλλο πράγμα, ένας που φεύγει, έρχεται για διακοπές στη Ζάκυνθο. Δεν μπορώ να πληρώνω εγώ το ίδιο εισιτήριο. Έρχεται ένας διακοπές στη Ζάκυνθο το καλοκαίρι, μια φορά. Και να πληρώνω εγώ το ίδιο εισιτήριο που μετακινούμε κάθε Σαββατοκύριακο. Δεν υπάρχει καμία έκπτωση. Το έχουμε διεκδικήσει. Καμία έκπτωση για τους συναδέλφους τους εκπαιδευτικούς. Γενικά, ως νησί, και θέλω να το πούμε αυτό, είχαμε κάνει κινητοποιήσεις παλιά, είναι ίσως το μοναδικό νησί στην Ελλάδα που οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν κανένα προνόμιο. Καμία έκπτωση πουθενά. Και έχει να κάνει με τη γενικότερη αντίληψη που καλλιεργείται. Να νομοθετηθεί κεντρικά. Το έχουμε διεκδικήσει και για την νησιωτικότητα. Έχουμε πάει στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, έχουμε κάνει κινητοποιήσεις. Συνάντηση με τον Υφυπουργό. Το μόνο που κερδίσαμε ήταν για τους αναπληρωτές μόνο Χριστούγεννα και Πάσχα να έχουμε αυτή την έκπτωση. Η οποία λέει τώρα, επειδή το μεταφορικό ισοδύναμο περνάει, θα την κόψουν κι αυτοί. Αλλά το μεταφορικό ισοδύναμο, όπως ξέρετε, είναι μόνο για το ατομικό εισιτήριο. Δεν είναι για το αυτοκίνητο, που το κύριο έξοδο εδώ πέρα στο καράβι, ξέρετε, είναι το αυτοκίνητο. Που οι συνάδελφοι, λέω και πάλι, επειδή πηγαίνουν, έρχονται με πράγματα τις περισσότερες φορές, από τα περάκια τώρα, μην πω, τα ξέρετε πως είναι, μέχρι ρούχα, βιβλία, οτιδήποτε. Λοιπόν, ή τα παιδιά τους. Με το ΚΤΕ πάλι δεν υπάρχει καμία έκπτωση. Τώρα υπάρχει μια έκπτωση που είναι για όλο τον κόσμο. Αυτή η προσφορά. Λέω και πάλι, δεν έχουμε καμία διευκόλυνση πουθενά. Να σου πω το πιο απλό πράγμα. Ο συνάδελφος που έρχεται εδώ πέρα, αν δεν έχει αυτοκίνητο, δεν μπορεί να υπηρετήσει το νησί. Δηλαδή, υποχρεώται και στην πρωτοβάθμια. Δεν υπάρχει αστική συγκοινωνία επί της ουσίας στο νησί και πάμε σε αναπληρωτές σε 3-4 σχολεία. Εγώ είμαι στο Καταστάρι, στο Μαχαιράδο και στην πόλη. Την ίδια μέρα διαφέρουν γύρω-γύρω. Την ίδια μέρα το αποφεύγουμε. Σε διαφορετικές μέρες μπορεί και την ίδια μέρα να μπορεί να συμβεί και την ίδια μέρα. Την ίδια μέρα, αλλά λέω και πάλι, πού θα μείνει. Δεν θα μείνει κάπου, ξέρω εγώ. Δεν μπορεί. Θα μείνει στην πόλη, πρέπει να πάω στο Καταστάρι. Και είναι αυτονόητο ότι ο εκπαιδευτικός πρέπει να έχει αυτοκίνητο. Οπότε αυτό συνεπάγεται και για τον εκπαιδευτικό και για την εκπαιδευτική διαδικασία. Ναι. Μείνει πλέον έξω. Λοιπόν, και να πω, άμα θέλετε να κλείσουμε σιγά-σιγά, αυτό έχει τραγικές συνέπειες. Ναι. Πείτε και να πω στο τέλος αυτό που θέλω να πω. Αυτό που θέλω να ρωτήσω βέβαια δεν αφορά μόνο εσάς, αφορά τα γενικότερα αντιπυριακά προβλήματα. Ναι. Είχαν δώσει κάποιες υποσχέσεις στα πολιτικά πρόσωπα μετά τους σεισμούς για συντήρηση εκπαιδευτηρίων. Και φέρνω το πρώτο σχολικό συγκρότημα για παράδειγμα που είναι οι φθορές του μπάσκετ του οποίου είναι. Αν υπάρχει κάποια εξέλιξη, και αν θέλετε εσείς να πείτε. Ναι. Έχουμε κάνει. Κοιτάξτε, από τις πληροφορίες που έχουμε ως τώρα από τα σχολεία και τους διευθυντές, να πούμε ότι. Και από τα κλιμάκια των μηχανικών, από ό,τι φαίνεται στατικά τα σχολεία δεν έχουν κάποιο πρόβλημα. Ναι. Όμως, αυτό που ανέδειξε ο σεισμός, ο κύριος 26 Οκτωβρίου, αλλά και οι μετασεισμοί, είναι ότι έχουμε ουσιαστικά παραμέληση των κτηρίων από τους υπεύθυνους, από το κράτος και την τοπική διοίκηση. Με λίγα λόγια, στο θέμα της συντήρησης υπάρχει πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Αυτή τη στιγμή, εξ όσων γνωρίζω, τουλάχιστον ας πούμε, για το πρώτο συγκρότημα που αναφερθήκατε, έγιναν κάποιες πρώτες παρεμβάσεις με το ζήτημα των σοβάδων, έριξαν τους σοβάδες και από εκεί και πέρα έχει σταματήσει, δεν έχει γίνει απολύτως καμία άλλη παρέμβαση. Δεν γνωρίζω κατά πόσο είναι εφικτό αυτή την περίοδο λόγω βροχών, υγρασίας κτλ. Δεν είμαι αρμόδιος για να αποφασίσω. Εξ όσων γνωρίζω, όχι, δεν έχει προχωρήσει τίποτα. Και αν θέλετε και την εκτίμησή μας, ελπίζουμε βεβαίως να διαψευστούμε, έχοντας και το προηγούμενο της Κεφαλονιάς. Σε μια κοινωνία αγοράς και ζήτησης, όπως αναφέρατε πολύ εύστοχα και πιο πριν, τα σχολεία δεν αποτελούν προτεραιότητα. Στην Κεφαλονιά αυτή τη στιγμή το γέλι Ξουρίου κάνει μάθημα σε κοντέινερ δίπλα στη θάλασσα κυριολεκτικά. Δρόμοι δεν έχουν επισκευαστεί. Ελπίζουμε να κάνουμε λάθος, αλλά η εκτίμησή μας είναι ότι η αγορά αυτή στην οποία αναφερθήκατε δεν αφορά τα σχολεία. Επιμένω ότι είναι θέμα πολιτικών προτεραιότητων. Σαφώς. Είτε στο ένα μοντέλο πολιτικό-οικονομικό, είτε στο άλλο, βάζει και εκεί προτεραιότητες. Να πω κάτι. Θα έπρεπε να είναι ναι. Τα σχολεία και τα σχολεία και η υγεία θα έπρεπε να είναι. Γιατί, γιατί όπως καταλαβαίνετε, εδώ μιλάμε για ζητήματα ζωής και θανάτου. Να πω κάτι. Παρακαλώ να καταγραφεί και να το πούμε κιόλας, γιατί έχουμε βγάλει και ανακοίνωση. Κανένας δεν πιάνει το κύριο πρόβλημα. Δεν είναι μόνο η στατικότητα των κτηρίων. Εμείς βγάλαμε ανακοίνωση ως ΕΛΜΕ και το έχουμε ξανακάνει πριν 3 χρόνια. Έχουμε μαζέψει όλα τα στεγαστικά προβλήματα των σχολείων. Έχουμε κάνει κινητοποίηση στο Δήμο και στην Περιφέρεια. Και πέρα από τους σοβάδες και τα λιόμενα, έχουμε αναδείξει το εξής πρόβλημα. Και παρακαλώ να καταγραφεί.
Το τεράστιο πρόβλημα είναι αν γίνει σεισμός την ώρα λειτουργίας του σχολείου, είναι ο αριθμός των μαθητών, το μέγεθος των αιθουσών, τα κλιμακοστάσια και οι τόποι συγκέντρωσης τελείως ακατάλληλα για να μπορεί να υπάρξει ασφαλής έξοδος των μαθητών μέσα από τις τάξεις. Ο κανονισμός λέει ότι όταν γίνει σεισμός θα πρέπει ο ένας μαθητής να φύγει από τη μια μεριά του θρανίου, ο άλλος από την άλλη. Να υπάρχουν διάδρομοι που δεν υπάρχουν τσάντες γιατί θα ποδοπατηθούν οι μαθητές, θα πέσουν ένας πάνω στον άλλον, ναι, οι τσάντες τοποθετούνται αλλού. Να υπάρχουν κλιμακοστάσια με φάρδο συγκεκριμένο, θα μπορούν να κατέβουν κάτω. Να υπάρχει χώρο συγκέντρωση προάβλιο, προσβάσιμο, αμαία και τα ρέστα. Λοιπόν, κοιτάτε τα σχολεία Τζακίνθου ένα-ένα. Εδώ υπάρχουν αίθουσες που για να μπει στη μία τάξη περνά από την άλλη. Αυτό δεν συμβαίνει πουθενά. Δεν έχει, υπάρχουν αίθουσες που δεν έχουν έξοδο. Για να μπει εγώ από το Α3, περνά από το Α2. Είναι τα παιδιά στιβαγμένα στις τάξεις. Έχουμε τμήματα. Είχαμε βγάλει με την ΕΡΜΕΣ, με δουλειά του Προέδρου κυρίως, ποσοστά το πόσα παιδιά είναι ανατάξει. Έχουμε 29 άρια τμήματα, 30 άρια τμήματα. Στιβαγμένα τα παιδιά, κολλητά τα θρανία στα τζάμια, κολλητά στους τοίχους. Υπάρχουν αίθουσες που δεν χωράει ο καθηγητής να γράψει στον πίνακα. Μπείτε σε αίθουσες που υπάρχουν τις μικρές. Τώρα σιγά σιγά. Δεν είναι πολλά τα 30 παιδιά για μια τάξη. Είναι πώς είναι η τάξη. Δεν είναι θέμα αν είναι πολλά. Καλά, πολλά είναι. Εμείς λέμε για 20 σε κάθε, και για παιδαγωγικούς λόγους. Αλλά άμα η τάξη είναι όσο είναι εδώ πέρα και βάζει 20 παιδιά μέσα, είναι πολλά. Αφού απαγορεύεται τα θρανία να είναι κολλητά στους τοίχους και στα παράθυρα. Επηγαίνετε στα σχολεία της Ζακίνθου, θα δείτε τι γίνεται. Και διεκδικούμε 20 μαθητές ανατάξει, 15 στην κατεύθυνση, 10 στα εργαστήρια του ΕΠΑΛ που είναι επικίνδυνο. Άμα γίνει, καταλαβαίνετε, στα εργαστήρια είναι και άλλη κατάσταση. Δεν είναι όπως είναι η αίθουσα εδώ. Λοιπόν, δεν λέω περισσότερα και θα δώσουμε συνέντευξη τύπου για αυτά ως ΕΛΜΕΣ μαζί και με το εργατικό κέντρο για αυτά τα προβλήματα το επόμενο διάστημα. Να πω κάτι τελευταίο για να το κλείσουμε. Όλη αυτή η κατάσταση που έχουμε με τους αναπληρωτές δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στα παιδιά. Όταν οι μαθητές ξεκινάνε να κάνουν μαθηματικά στο γυμνάσιο Δεκέμβρη μήνα, ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Όταν υπάρχουν πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα τα οποία ξεκινάνε να διδάσκονται Δεκέμβρη και Γενάρη. Όταν εγώ αλλάζω 200 μαθητές κάθε χρόνο. Μέχρι να μάθω τους μαθητές με μονόρα και 2 ώρα μαθήματα έχω φύγει. Πέσουμε στην Κεφαλονιά, το χρόνο που πάμε στη Λίμνο, ξέρω εγώ. Και ειδικά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και ειδικά στην ειδική αγωγή, αυτό παίρνει χαρακτηριστικά βαρβαρότητας. Ένας συνάδελφος που κάνει παράλληλη σε μια περίπτωση παιδί με αυτισμού, λέω εγώ, βαριά περίπτωση, θέλει μήνες για να κερδίσει την εμπιστοσύνη του παιδιού και να μπορέσει να συνοηθεί μαζί του. Υπάρχουν περιπτώσεις, ναι, παράλληλη στήριξη με τη συμπερίληψη. Υπάρχουν και τέτοια παιδιά μέσα στις τάξεις. Με ειδικό εκπαιδευτικό. Όχι, πέρα από τα ειδικά σχολεία, υπάρχουν παιδιά με αυτισμό τα οποία είναι μέσα στην κανονική τάξη με συνοδό. Με την τέτοια τη συμπερίληψη. Με εκπαιδευτικό συνοδό. Λοιπόν, όταν λοιπόν αυτό το παιδί, ακόμα και το παιδί που είναι στο ειδικό σχολείο, λέει και πάλι, στο ειδικό, οι περισσότεροι αναπληρωτές είναι. Περάσουν μήνες για να επικοινωνήσει μαζί του. Και με το που καταφέρει να φτιάξει, να χτίσει μια σχέση εμπιστοσύνη, φεύγει ο συνάδελφο και του χρόνου έρχεται ο επόμενο. Καταλαβαίνετε αυτό το πρόβλημα δημιουργεί. Αλλά όχι μόνο στα παιδιά που έχουν ειδικές ανάγκες και στα άλλα, ειδικά στο δημοτικό, να αλλάζει τώρα δάσκαλο το παιδί, καταλαβαίνετε. Και ακόμα και μέσα στα πλαίσια του ίδιου του συλλόγου. Υπάρχουν συλλογοί που αλλάζουν σύνθεση κατά 70-80% κάθε χρόνο. Τι σχεδιασμό να κάνει αυτό το σχολείο. Συνεννοείσαι για κάποια πράγματα, φτιάξει ένα σχεδιασμό για τη λειτουργία του σχολείου, του χρόνου το 80% είναι διαφορετικό των συναδέλφων. Πώς θα λειτουργήσει. Δεν έχουμε λήψει στα σχολεία. Πώς δεν έχουμε, έχουμε ακόμα. Βεβαίως. Βεβαίως, και αυτή τη στιγμή υπάρχουν θέσεις οι οποίες δεν έχουν καλυφθεί. Εξ όσων γνωρίζω, μεγάλο ζήτημα, όπως είναι βέβαια κάθε χρόνο, έτσι, είναι η στελέχωση με μουσικές ειδικότητες του μουσικού σχολείου. Όπου είναι μια απαράδεκτη κατάσταση, ένα σχολείο το οποίο πραγματικά παράγει έργο στο νησί. Έχουμε και μαθητές αριστούχους οι οποίοι έχουν προχωρήσει περισσότερο. Αλλά και γενικότερα, ακόμα και ένας μαθητής να μην δει τη μουσική ως επάγγελμα, δίνει διέξοδο, δίνει ερεθίσματα, βοηθάει τους μαθητές αυτούς. Είμαστε σε μια κατάσταση όπου και αυτή τη στιγμή και αυτή η χρονιά, από ό,τι φαίνεται, θα λήξει χωρίς να καλυφθούν πλήρως τα κενά. Αυτή είναι η κατάσταση της μη ύπαρξης μόνιμου προσωπικού. Αντίστοιχη κατάσταση φυσικά υπάρχουν και σε άλλες δομές του δημοσίου τομέα. Στο ΣΟΤΑ, στην υγεία και οπουδήποτε αλλού. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε.